Με τη σύζυγό του Μιράντα και τα δυο του παιδιά επισκέφθηκε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής στην Αερολέσχη Σερών, όπου παρακολούθησε εκδήλωση για τον υπτάμενο μοντελισμό που διοργανώθηκε από τους υπεύθυνους. Ο κ. Καραμαλής τόνισε πως η Αερολέσχη Σερών έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να αποτελέσει μοχλό εξωστρέφειας για τον νομό Σερών. Αναλυτικά δήλωσε. Η πάντα δραστήρια Αερολέσχη Σερών πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση υπτάμενου μοντελισμού, την οποία παρακολουθήσαμε με τη σύζυγό μου Μιράντα και τα παιδιά μας και πολλούς ακόμα επισκέπτες που βρέθηκαν εκεί. Πάντοτε πίστευα στις δυνατότητες της αερολέσχης μας, η οποία εκτός από τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα της πολιτικής προστασίας, μπορεί να αποτελέσει και σημαντικό μοχλό εξωστρέφειας για τον τόπο μας. Γι' αυτό, ένα από τα πρώτα έργα που βάλαμε μπρος ήταν και η αναβάθμιση του πεδίου προσγείωσης απογείωσης του αεροδρομίου Εμμανουήλ Παπάς, έτσι ώστε και να γίνει πιο λειτουργικό, αλλά και να αναβαθμίσει το ρόλο του. Απόδειξη διοργάνωση που απολαύσαμε όλοι, μικρή και μεγάλη. Στο μεταξύ, το πρωί της Κυριακής 30 Απριλίου, επίσης με τη σύζυγό του Μιράντα και τα δυο τους παιδιά, επισκέφτηκαν την ιστορική Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου και παρακολούθησαν την τέλεση λειτουργίας.